αυτή τη νέα επιτροπή. Μόνος ανθίζουν των δελτίων οι αριθμοί. Στον ίδιο τόπο επιστρέφει ο δολοφόνος. Μετά από κάθε θύμο τυπική στιγμή. Με πόνο η θλίψη συνεχίζεται η ζωή. Έθνος σωτήρας κάθε αναλγητός ξερολάς αποκαλείται προπυλών των εκλογών. Αχ Θεέ μου, για τα τεκτενωμένα της χώρας κυδεύει η Ελλάδα πια το μέλλον των παιδιών. Κάτω από τον ήλιο των αποστρατών πηδών. Δεν ξεχνώ να ρίξω πέτρα στο σκυλί γιατί γαυγίζει. Μάλις μονώ πως την πατρίδα μου οδηγήσανε στις λίτες στον κρεμό. Όλοι όσοι αφιόνισαν με δόλο τον τύφλο λαό να ελπίζει. Κι εγώ συνένοχος που πίστεψα σ' αυτούς που μόνο σου θυμάμαι, μόνο τόσο βλαστημό. Ξένος πόνος γίνεται για λίγο δρόμος. Το περπατάνε οι θνητοί γεμάτοι οργή. Μας αλλαργάρει από το δρόμο δολοφόνο. Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλός μήνας και τι ωραίος μήνας ο Οκτώβρης. Και τα έχει όλα ο Οκτώβρης. Έχει την αλλαγή της ώρας, έχει την επανάσταση, έχει τις εκλογές δημοτικές, περιφερειακές και μέσα έχει και την 28 Οκτωβρίου. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι είναι ένας Οκτώβρης που τα έχει όλα. Ελπίζω κι εμείς και έχει και τη βροχούλα του, το πρωτοβρόχι του και όλα τα καλά. Εμείς λοιπόν, σαν Οκτώβρης που είναι, βέβαια με τις εκλογές, εγώ θα βάλω αυτό εδώ, τον τίτλο, ήδη λείπω. Το πνεύμα μου ήδη λείπει. Λοιπόν, και πρώτη Τετάρτη του μήνα, καλεσμένη μου είναι έτσι, κανονικά είναι τελευταία Τετάρτη μήνα που κάνουμε αφιέρωμα στους ποιητές, αλλά τώρα επειδή είσαι αγαπημένη και επειδή είναι προεκλογικά και κανονικά θα έπρεπε να έχουμε πολιτικούς και αυτά, αλλά τα κυρώσαμε, Αγγελική Αγγελοπούλου. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα. Ολυμπία μου, ευχαριστώ πολύ για καλή σου διάθεση και το βήμα που μου δίνεις να μιλήσουμε για το βιβλίο μου αυτό, το οποίο αγαπώ πάρα πολύ. Είναι το δεύτερο βιβλίο μου που κυκλοφορεί. Είναι ερωτική ποιήση. Και γιατί ερωτική? Γιατί ο έρωτας πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Εγώ νομίζω ότι τα πάντα τα ερωτευόμαστε. Δηλαδή, ερωτεύεσαι την πολιτική, ερωτεύεσαι τη μουσική, ερωτεύεσαι τα λουλούδια, τη ζωή, το φαγητό. Νομίζω ότι κάθε τι που παθιαζόμαστε στην ουσία είναι ένας έρωτας. Έτσι ακριβώς. Ερωτεύουμε το τσιγάρο. Τα πάντα έρωτας είναι νομίζω. Όλα αυτά είναι έρωτας. Άλλο εμείς που τα, επειδή κάποια πράγματα μπορεί να μας πηγαίνουν προς το κακό, τα λέμε πάθος. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Επίσης, να ξεχωρίσω τον έρωτα από την αγάπη. Στην αρχή ο έρωτας είναι ένας ενθουσιασμός, θα λέγαμε. Αυτό κρατάει ανάλογα από το διάστημα. Μετά θα καταλήξει σε αγάπη. Είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι το σεβασμός μέσα σε μια σχέση, είναι η συνέστηση, σε καταλαβαίνω, με καταλαβαίνεις. Και τελικά μέσα από όλη αυτή την πορεία θα αποκτήσω μια αυτογνωσία σαν προσωπικότητα. Ξέρω ποια είναι, ξέρω ποιος είμαι και πορεύομαι ανάλογα στη ζωή. Πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος που συναντάμε, εμάς είτε καλό είναι το αποτέλεσμα είτε κακό, αυτό μας κάνει να έχουμε αυτογνωσία, δηλαδή
Ο άλλος που έρχεται κοντά μας είναι σαν να τον τραβάμε, γιατί έχουμε και εμείς τα χαρακτηριστικά που έχει εκείνος και έτσι αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας μέσα από τον άλλον. Εντάξει, πάνω σε αυτό έχω δύο απόψεις να σου πω. Σίγουρα ερχόμαστε κοντά με ανθρώπους που κάτι κοινό έχουμε. Μα είτε αυτό είναι στο χαρακτήρα μας, είτε είναι στις δραστηριότητες μας, στα χόμπι μας. Αλλά λέω, πιστεύω και αυτό γράφω μέσα στο βιβλίο με τα ποιήματά μου, ότι μέσα από αυτό το ταξίδι του να γνωρίσω τον άλλον, γνωρίζω και τον εαυτό μου. Ναι. Τον μετράω δηλαδή σε καταστάσεις που συμβαίνουν στις ερωτικές σχέσεις. Έτσι. Ναι, σωστό αυτό που λες. Και το πρώτο σου βιβλίο πάλι ποιήση. Το πρώτο μου βιβλίο πάλι ποιήση, ερωτική και αυτό, ελληνικά μόνο, ποιήματα. Αυτό ήθελα αυτό να πω. Ναι, ασυνδία υποβρύχιο το πρώτο. Το δεύτερο είναι δίγλωσσο. Γράφτηκε στα γαλλικά από μένα και μεταφράστηκε στα ελληνικά. Γιατί ήθελα να απευθυνθώ στο ελληνικό κοινό, οπότε έπρεπε να διαβαστεί και στα ελληνικά. Πες μας μερικά πράγματα για την Αγγελοπούλου, Αγγελική. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γεννήθηκα και ζω στην Αθήνα όλα τα χρόνια της ζωής μου. Σπούδασα γαλλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ήμουν εκπαιδευτικός για πάρα πολλά χρόνια. Και η αγάπη μου για τα παιδιά ήταν αυτή που με έκανε να είμαι πιο ευαίσθητη, πιστεύω. Και μέσα από τα μάτια των παιδιών, την αθότητα και την αγάπη που σου δείχνουν ως δάσκαλος, το επεξέτεινα λίγο παρακάτω και άρχισα να εκφράζομαι γραπτά. Βέβαια, ποιήματα γράφω τα 16 μου και διηγήματα, γιατί μου αρέσει και ο πεζός λόγος. Αυτό τώρα, το γεγονός ότι έγραψα και εκφράστηκα στα γαλλικά, θέλεις να σου πω. Ναι, γιατί αυτό. Η ποιητική αυτή συλλογή είναι βιωματική. Βγήκε μέσα από την πορεία μου, μέσα από μία σχέση, με κάποιον ο οποίος ήταν γαλλόφωνος. Απευθυνόμενοι λοιπόν σε αυτόν και γράφοντας του ποίηματα, ήταν όλα στα γαλλικά, οπότε έγραψε και κάποια ακόμα και έτσι έφτιαξα μια ποιητική συλλογή. Πήγε καλά αυτός ο έρωτας. Δεν πειράζει, μας έμεινε η ποίηση. Μας έμεινε όμως αυτό που σου είπα, η δημιουργία, η ποίηση. Και θέλω να σου πω ότι για μένα ήταν ένα μεγάλο μάθημα, γιατί ακριβώς επειδή άνθρωποι με άλλες κουλτούρες, διαφορετική προσέγγιση στη ζωή, δεν είναι και τόσο εύκολο να είναι μαζί σου, να είμαστε μαζί. Το κοινό μας λοιπόν σημείο ήταν ο έρωτας, η αγάπη. Ναι. Που ζήσαμε και που νιώσαμε. Άρα λοιπόν σε όλα τα πράγματα κάνει καλό, όπως είπες αρχικά, ο έρωτας. Αυτό που μου είπες τώρα για τις άλλες κουλτούρες, το σκέφτομαι γιατί έχω πολλούς φίλους που. Ξέρω, είναι Έλληνες, ο γιος μου, ας πούμε, τα έχει με μια κοπέλα που είναι από την Ινδία. Ωραία. Ένας φίλος μου τα έχει με μια κοπέλα που είναι από τις Φιλιππίνες. Mm-hmm. Θέλω να σου πω όλο αυτό, όντως κάποια στιγμή, δηλαδή, μπορεί να διαλυθεί μια σχέση λόγω ότι δεν υπάρχουν, ή μπορεί να τα ξεπεράσουν κιόλας. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να τα ξεπεράσεις. Κάποια πράγματα μπορείς να τα ξεπεράσεις. Εγώ, ναι, ότι άμα κάνει κι ένας ένα βήμα και άλλος ένα βήμα. Και κατά δεύτερο λόγο, νομίζω ότι η σχέση είναι πιο ενδιαφέρουσα όταν έχεις να μοιραστείς πράγματα με έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις την κουλτούρα του και τη ζωή του. Μαθαίνεις για εκείνο, ναι. Ναι, μέσα από αυτόν έμαθα πώς ζουν οι άνθρωποι στη χώρα του, τις συνήθειές τους, τα ήδη τα έθιμα. Παρακολούθησα πηγαίνοντας σε διάφορες εκδηλώσεις μαζί του, διάφορες γιορτές. Που δεν τις ξέραμε εμείς εδώ. Που δεν τις ξέραμε. Εγώ τώρα βέβαια ως καθηγήτρια γαλλικών τις διάβαζα μέσα από τα βιβλία. Ξέρεις τι έντονα συναισθήματα που σου προκαλεί αυτά όλα που διαβάζεις, να τα ζήσεις κιόλας. Εν τω μεταξύ, να πω ότι σήμερα πραγματικά το στούντιο Τετάρτη γεμίζει όλο καθηγητές. Γιατί μετά πάλι καθηγητές έχω, άλλο που μπαίνουν υποψήφιοι στον αλλά είναι καθηγητές. Ο ένας είναι διδάκτορ πανεπιστημίου και η άλλη είναι καθηγήτρια λυκείου, οικονομολόγος. Και εσύ, ναι, δηλαδή όλο καθηγητές έχω σήμερα. Ωραία σύμπτωση. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μέσα από τα διαβάσματα, γιατί διάβασα πολύ ποιήση, είμαι επηρεασμένη και από πολλούς Γάλλους ποιητές. Δεν μπορώ να το πω. Αγαπώ πολύ τον Μπολέρ, τον Απολινέρ και άλλες ελληνικότητες. Δηλαδή, μου αρέσει ο Πορτογάλος Πεσόα και ο Άγγλος Έλιοτ. Να ρωτήσω. Βλέπω τώρα εγώ, γιατί εγώ δεν το έχω πάμε τις ξένες γλώσσες και κάθομαι τώρα και μαθαίνω στον Ταουλίν, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να τα συμπεθέρω για να μπορώ να συνομεθώ. Λοιπόν, και μαθαίνω αγγλικά.
Βλέπω λοιπόν στη γραμματική, ας πούμε, τώρα το έκανα, λέει το καπέλο του αγοριού είναι πράσινο, εντάξει. Αυτόν είναι ανακατεμένα το άθρο με το, δεν μπαίνει όπως το βάζουμε εμείς, είναι ανάποδα. Σε δυσκόλεψε αυτό στη, τα γαλλικά το ίδιο είναι, αυτό γραμματικά πόσο σε δυσκόλεψε. Βλέπω ότι επειδή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και η αράβικη ποιήση, ναι, πάρα πολύ και διαβάζω και βάζω μετάφραση. Όταν βάζεις αυτόματη μετάφραση, ξέρω εγώ, ναι, δηλαδή είναι λίγο σκόρπια. Σε δυσκόλεψε αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω, στη μετάφραση. Σίγουρα, κοίταξε, εγώ δεν είμαι μεταφράστρια, εγώ προσεγγίζω την γλώσσα από την διδακτική πλευρά. Όμως, έβαλε ένα στοίχημα με τον εαυτό μου. Δεν ήθελα μόνο να τα μεταφράσω, ήθελα να τα μεταφράσω ακολουθώντας και τη ρήμα, δηλαδή στα γαλλικά. Αυτό, γι' αυτό λέω πώς θα... Υπάρχουν ποιήματα τα οποία έχουν ρήμα, ο πρώτος με το δεύτερο στίχο, είναι η ίδια ατομικότητα. Η δυσκολία μου ήταν αυτή. Δηλαδή όχι μόνο η μετάφραση, αλλά και η απόδοση στα ελληνικά. Αυτό σας λέω. Ναι, ναι. Μου πήρε καιρό, δηλαδή γύρω στους 6 μήνες η μετάφραση. Βοήθησε κάποιος, ρώτα, δηλαδή μπορεί να μην ήθεσαι έτσι και κάποια... Να σου πω, βοήθησε πολύ η επαφή μου με την ελληνική ποιήση. Μπράβο. Διάβασα πάρα πολύ. Ειδικά μου αρέσουν οι ποιητές κλασικοί πιο πολύ της αθηναϊκής σχολής, δηλαδή από τον Παλαμά κλπ. Ο Ελίτης, που τον ξεσκόνησα τελείως, Καβάφης, βοήθησαν πάρα πολύ. Και θέλω να σου πω ότι πέρα από οτιδήποτε άλλο, από αυτό το ταξίδι, μόνο κέρδος είχα. Δηλαδή το ότι ξαναγύρισα να διαβάσω ποιήση, το ότι ασχολήθηκα κάτω μια ενδοσκόπηση στον εαυτό μου, να καταλάβω ποια είμαι, τα όρια μου, τις αντιδράσεις μου, ήταν ένα ταξίδι που με ενθουσίασε μέσα από την ποιήση. Για να ξεκινήσουμε έτσι και να πούμε τώρα ότι είσαι καθηγήτρια, είπαμε δύο πράγματα. Ναι. Έχεις γεννηθεί εδώ, είναι το δεύτερο βιβλίο, πρέπει να μας φέρεις και το πρώτο να παίρναμε μια γεύση. Άλλη φορά όμως θα το κάνουμε, άλλη φορά. Η αλήθεια είναι ότι έχω γράψει, όχι μόνο ποιήματα, έχω γράψει στίχους και για τραγούδια, τα οποία έχουν μελοποιηθεί, όχι από πολύ γνωστούς τραγουδιστές. Να, ωραία, τα παιδιά εδώ πέρα μελοποιούνε. Mm-hmm. Έχω πολλούς φίλους, άμα θέλεις να έρθουμε σε επαφή, να μελοποιήσουν. Ναι, έχω πάρα πολλά παιδιά τραγουδιστές. Mm-hmm. Και ο Αντώνης εδώ μελοποιεί. Έχω και τον Νικόλα που τον είχα προχτές εκπομπή, ένα νέο παιδί 30 χρονών, που τα κάνει και θέατρο. Αυτός έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Θεατρολογία. Εξαιρετικά. Ναι. Και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά, έχουν έτσι πολύ καθαρό μυαλό, μ' αρέσουν οι απόψεις τους, οι οποίες διαφέρουν λίγο από τις δικιά μας. Άμα σου γνωρίσω τον Νικόλα, θα το δεις, είναι πολύ... Έχει αυτόν ξέρεις το για τον θαύμασα, τα φιλιά μου Νικόλα, να μας ακούς. Θα κλείσω με δικό του κομμάτι. Ωραία. Ο Μελανόχητος, και του λέω εγώ, επειδή είσαι ποιητής, χύνεις μελάνη, επειδή γράφεις θεατρικά. Ναι, ναι. Και έχει φτιάξει έναν... Πώς ήταν τότε οι δασκάλοι στην αρχαία Ελλάδα, οι αίριες και ήταν οι δάσκαλοι που μιούσαν και αυτά. Έτσι και καλά είναι ο Μελανόχητος, ο μοιητής ας πούμε. Το παλικάρι εδώ μεταξύ ντύνεται. Έτσι έχει φτιάξει ένα δικό του ήρωα. Και έχει φτιάξει θεατρικά έργα, έχει γράψει τραγούδια, δηλαδή άμα δεις τα CD. Έχει γράψει πάνω σε αυτό και έχει φτιάξει ένα ωραίο project πάνω σε αυτό. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τα νέα παιδιά με τις ωραίες τους ιδέες που δεν ξεχνούν όμως την παράδοση. Είδες τι είπες, γύριζε στην αρχαία Ελλάδα. Ναι, από εκεί. Και από εκεί ξεκίνησε. Επί τη ευκαιρία να σου πω ότι μια κυρία γνωστή. Δεν είναι γιατί θα μας κόψει την εκπομπή αυτή. Για πες. Υπάρχει μια κυρία γνωστή φίλη, η Ελπίδα Δυναδάκη. Μα ναι, είναι έτσι, αγαπημένη εδώ πέρα, ήταν, ναι. Εσύ, έχω ξανακάνει μια εκπομπή μαζί της πιο παλιά, γιατί με το στήριο και το φίλο μάλιστα μιλήσαμε. Πώς γιορτάζεται στα σχολεία κλπ. Το ελπιδάκι μου και βάζει τώρα με την Άνω, αν και είπα ότι να μην πω πολιτικά. Αλλά αφού ρε παιδιά, όλοι οι ασυμβίδε, και εγώ βάζω. Όλοι βάζουμε. Αλλά εγώ δεν κάνω το μάρτυρά μου, μην το πεις. Τώρα θα πούμε συγχαρητήρια στην Ελπίδα μου. Ελπίδα, καλή επιτυχία. Που βάζει με την Άνω. Η οποία γράφει παραμύθια και είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό.
Και πρέπει να τη φέρω και κάποια εκπομπή. Ελπίδα πρέπει να έρθει. Πρέπει. Έχει ένα από τα βιβλία της, ο θαυμαστός κόσμος των κουμπιών, που διαπραγματεύεται την ιστορία σήμερα είναι η μέρα των ζώων. Έχει να κάνει με ένα σκυλάκι. Και πώς αυτό το σκυλάκι καταφέρνει μέσα σε ένα χωριό να φέρει την αγάπη. Έχει, είχε την ιδέα να το κάνει musical, θεατρικό δηλαδή. Και έχω γράψει τους στίχους ιδέες σε αυτό το θεατρικό, όπου περιμένει τώρα να βρεθεί κάποιος μουσικός να τους δύσει και μουσικά τους στίχους αυτούς. Κάνουμε πολλά πράγματα. Άρα να σου συστήσω ποιον τον Νικόλα, να σου συστήσω το... Θα δούμε τώρα. Ωραία, κάνουμε πολλά και άλλα πράγματα έξω από αυτό. Με την Ελπίδα κάναμε και κάποια σεμινάρια στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Θεατρική παιδεία και δημιουργική γραφή σε παιδιά του δημοτικού κυρίως. Ωραία. Της ηλικίας, ναι. Έχει πάει πολύ καλά. Είναι πολύ δημιουργική η Ελπίδα, το ξέρω, και εδώ πέρα ήταν χρόνια, μετά πήγε σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά έχουμε μείνει σε επαφή, εντάξει, την αγαπά, μας αγαπάει. Η σχέση μου με τις ξένες κουλτούρες, να πάω τώρα το ένα θέμα στο άλλο, αλλά για να το περιλάβω, ίσως και αυτό να με οδήγησε στο να γράψω τα γαλλικά. Οφείλεται στο γεγονός ότι από το 2000, καθηγήθηκα πλέον στο γυμνάσιο, εγώ δουλεύω σε γυμνάσιο από το 1995, που είσαι σύνταξη. Μην το μαρτυράσω, γιατί δείχνεις πολύ μικρή. Δεν ξέρω πόσες, αλλά δείχνεις μικρή. Δεν δείχνεις, δείχνεις 40-50 άρα εκεί. Δεν δείχνεις για συνταξιούχος όμως. Λοιπόν, εκείνη την περίοδο ξεκινούσε ένα πολύ, θα λέγαμε, ωραίο πρόγραμμα στα σχολεία, όπου κάνουν ανταλλαγές με σχολεία του εξωτερικού. Αχ, ναι, το ξέρω αυτό, ναι. Τότε ήταν Κομένιος αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αργότερα, λίγο πριν φύγω, ονομάστηκε Εράσμους. Εκείνο λοιπόν το πρόγραμμα έτυχε να είναι και σε μια περιοχή, δεν ήμουν εδώ σε σχολεία της περιφέρειας αυτής, ήμουν στην Γάμα Αθήνας που περιλαμβάνει σχολεία του Περιστερίου, του Εγάλεο, εκείνο το περιοχό, Χαϊδαρίου κλπ. Είχα την τύχη να βρεθώ σε σχολεία και να συνεργαστώ με πολύ καλούς συναδέλφους που ήταν πάρα πολύ όρεξη και τέφη και είχαμε καλές συνεργασίες και κάναμε αδελφοποιήσεις με χώρες όπως η Ιταλία, κάτω Ιταλία με κάποια σχολεία, τα οποία δηλαδή κάναμε προγράμματα, πήγαμε εμείς εκεί. Ήρθαν τα παιδιά εδώ, ναι. Θα σου πω έτσι πολύ σύντομα από τα σχολεία με τα οποία έχουμε επισκεφθεί. Γερμανία, δύο σχολεία. Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία και δύο σχολεία της Ισπανίας. Μπράβο, παιδιά. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν και η επαφή αυτή με τα παιδιά, τώρα σου μιλάω για γυμνάσιο και λύκειο. Αντίθετα, εδώ κάτω δεν το εκμεταλλεύτηκαν τα σχολεία και στο λέω γιατί. Ήμουνα εδώ και τα ξέρω και από τα παιδιά μου και γενικά τα ξέρω ότι... Ναι. Εδώ έπρεπε να κάνουμε παραδείγματα. Ενώ εγώ πήγα και τους τα έλεγα αυτά τα προγράμματα γιατί τα ψάχνα και ήταν πολύ αδιάφοροι, ειδικά... Τι να σου πω τώρα. Ίσως να μην το πω να φταίει, να έχει λόγο και το γεγονός ότι σε κάποιες περιοχές επειδή το βιωτικό επίπεδο ήταν διαφορετικό κλείσει αυτά τα προγράμματα. Όχι, εγώ νομίζω ότι είναι θέμα διευθυντή. Ναι, και σίγουρα. Θέμα γιατί άκου τώρα, στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας είχα πολλούς φίλους στην Καλλιθέα και υπήρχαν κάτι προγράμματα που υπήρχαν τα λεφτά στο Υπουργείο Παιδείας ανεκμετάλλευτα και δεν τα είχε χρησιμοποιήσει κανείς και ένας καθηγητής, ένας διευθυντής από τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας βρήκε αυτή την υπουργική απόφαση και την εκμεταλλεύτηκε που πηγαίνανε παιδιά πενταήμερες από τα ΣΔΕ σε αρχαιολογικούς χώρους μακριά και σε τέτοια πηγάβρους και τέτοια. Και προλάβανε και κάνανε δύο εκδρομές. Αυτό. Δηλαδή, γιατί ήταν το πιάσε στο τσακ πριν φύγει, πώς να σου το πω. Δεν τα λένε, παίρνουν επιδοτήσεις και δεν τα λένε. Κοίταξε, εγώ θα προσδιορίσω το πρόβλημα όχι τόσο πολύ σε αυτό, όσο στην, θα λέγαμε, τη δυσκολία που υπάρχει στο θέμα του συντονισμού. Γιατί. Εγώ έκανα αυτά τα προγράμματα από το 2000 μέχρι το 2019. Φαντάζομαι τώρα πώς τώρα, ναι. Στην αρχή δεν ήταν τόσο αναπτυγμένα τα δίκτυα, δηλαδή καλά, ναι. Κλπ. Τα κάναμε όλα στο χέρι. Ήταν μια ταλαιπωρία. Έτσι. Έπρεπε δηλαδή ο καθηγητής, ο δάσκαλος, να ασχοληθεί περισσότερα και μετά το σπίτι του. Να ασχοληθεί και στο ωράριο του σχολείου και μέσα στο ωράριο του σχολείου. Θυμάμαι μια παιδιά τηλέφωνο, έλα από Ιταλία, παίρνει ο καθηγητής, ο τάδε που θέλει να σου μιλήσει. Δηλαδή υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες.
Μετά υπάρχει και κάτι άλλο. Πολλά παιδιά, να είναι διαφορά της νοοτροπίας που σου λέγε για τον διαπολιτισμό. Πολλά παιδιά ξένων σχολείων, ερχόμενα εδώ, θέλανε να τα φιλοξενήσουν οι οικογένειες οι ελληνικές. Εμείς δεν είμαστε τόσο πολύ συνηθισμένοι σε αυτό. Εμείς μέναμε σε ξενοδοχεία, σε ξενώνες. Καταλαβαίνετε, και αυτό είναι ένα θέμα. Εντάξει, το αντιμετωπίσαμε. Α, εννοείς ότι. Υπάρχει μια νοοτροπία διαφορετική. Εμείς δεν θέλαμε να ζουν τα παιδιά μας να μείνουν 2-3 μέρες, μια εβδομάδα σε μια οικογένεια. Εκεί πέρα. Στη Γαλλία, ας πούμε, που έχουμε πάει. Εδώ πέρα εμείς τα παιδιά τα φιλοξενούσαμε στα σπίτια μας. Τα φιλοξενούσαμε. Αυτά θέλανε να μείνουν στα σπίτια μας. Τα φιλοξενούσαμε εδώ. Τα δικά μας τα παιδιά δεν θέλανε. Είναι, εμείς δεν είμαστε. Εγώ δεν πάω, εγώ δεν πόσο να ξέρω σπίτι. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πάω. Το 96 γεννήθηκε ο γιος μου. Πρέπει να πάρω δώρα σε όλο το σπίτι. Θα νιώθει υποχρεωμένη, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι μια νοοτροπία διαφορετική. Όμως, για να γυρίσω πάλι στα ωφέλη, συναντώ μαθητές, έχω μαθητές που είναι 30 χρονών και στο λένε. Και μου λένε, κυρία, η εβδομάδα που περάσαμε στην Ιταλία, στην Ρουμανία, είναι σαν να μείναμε ένα χρόνο έξω. Και ο λόγος είναι γιατί. Κοίταξε, αναγκαστήκανε να χρησιμοποιήσουν συνήθως η γλώσσα, θέλω εδώ να πω, ήταν τα αγγλικά. Γιατί τα περισσότερα παιδιά, και εδώ πρέπει να πω ότι τα δικά μας τα παιδιά, τα παιδιά τα Ελληνόπουλα, γνωρίζουν σε πολύ καλό βαθμό τα αγγλικά. Yeah. Θέλεις επειδή τα ξεκινάμε από πολύ νωρίς, θέλεις επειδή έχουν μία έφεση στις ξένες γλώσσες. Ήταν τα μόνα από όλα τα ξένα παιδιά που μιλούσαν τέλεια σχεδόν τα αγγλικά. Στις ηλικίες 15-14 χρόνια. Λοιπόν, η επαφή τους που αναγκάστηκαν ακόμα και το μπουκάλι το νερό να το ζητήσουν στα αγγλικά. Το να δούμε πώς δουλεύουν. Αυτό ήταν καλό για αυτά τα παιδιά. Για να δούμε το 90 και εμείς δεν είχαμε μετρό στην Αθήνα. Μέσα στο Παρίσι και βλέπανε πώς δουλεύει το μετρό. Να μείνουμε στη σειρά να δούμε, να δούμε το πύργο του Άιφελ. Δηλαδή, πραγματικά στο Βατικανό που πήγαμε, εξαιρετική εμπειρία για τα παιδιά. Εννοείται. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο και για μένα, επειδή μάθηση πρέπει πάντα να συμβαδίζει και να πηγαίνει χέρι με χέρι με τα ευχάριστα ερεθίσματα. Mm. Αυτό ήταν, πώς να σου πω, το είχα βάλει στοίχημα ζωής. Λέω, τα παιδιά μου δεν θα είναι τα παιδιά που θα μάθουν κάτι πίσω από ένα βιβλίο που θα το διαβάσω έναν άλλο. Θα το ζήσουν, θα το βιώσουν. Θα το κάνουν βηματικό. Θα σου πω τώρα ένα παράδειγμα και εντάξει, μιλάω πολύ ίσως για το παρελθόν. Δεν αλλά πειράζει, μ' αρέσει εμένα που γιατί είναι εκπαίδευση και είναι. Και πρέπει να τα λέμε αυτά. Και πρέπει να λέμε τα έργα που γίνονται στα σχολεία και σε κάποια σχολεία και όχι σε όλα. Και ειδικά, γιατί όπως λες, εγώ έχω την κυρία Έλενα Σοφιανού, που ήταν, βγήκε συνταξιούχος από τα ΣΔΕ, γι' αυτό έχω πολλές εμπειρίες να σου πω από τα ΣΔΕ. Εκείνη ξεκίνησε στο Μενίδη, που ήταν όλο παιδάκια, γυφτάκια και τέτοια. Και εκείνη πάλι είχε πει και είχε ορκιστεί και λέει: εγώ αυτά τα παιδιά δεν τα αξιώσω, δεν θα μου φύγει κανένας μαθητής. Πολύ ωραία. Και το κατάφερε. Ναι. Ήθελα λοιπόν να πω με ένα γυμνάσιο στο Ήλιον που ήμουν κάποτε, μαζί με μια πολύ αξιόλογη συνάδελφο, κάναμε ένα πρόγραμμα όπου συγκρίναμε την Ακρόπολη, την Παρθενώνα, με την εκκλησία της Μαντλέν, που είναι αντίγραφο του Παρθενώνα και βρίσκεται στο Παρίσι. Περιτώ να σου πω ότι η δημιουργικότητα των παιδιών έφτασε σε τέτοιο σημείο που φτιάξαμε ολόκληρα ψηφιδωτά από αυτά που είδαν εκεί, γιατί πήγαμε και Λούβρο, πήγαμε πάνω, ναι. Ήταν ένα ταξίδι που τα είχε όλα, μέχρι Disneyland πήγαμε τότε. Α, ωραία. Και τώρα, χρόνια μετά, πηγαίνοντας αυτό το σχολείο, βλέπεις αυτά τα έργα των παιδιών υπάρχουν ακόμα εκεί. Τι πιο ευχάριστο. Θεωρώ αυτή είναι η ανταμοιβή μας. Ναι, αυτό είναι. Η αγάπη των και μετά και το πώς θα στρέφει σε κάτι. Μου λέει η κυρία Έλενα, που είναι τώρα πια 77 χρονών, για μένα η χαρά μου είναι που τώρα, ας πούμε, που είναι 77, που έχει βγει στη σύνταξη, που έχει αποσυρθεί από όλα, ούτε γράφει, ούτε παρουσιάζεται, πώς την παίρνουν οι μαθητές της. Τις λένε ευχαριστώ, μαθητές που έχουν πάει πανεπιστήμιο, έχουν γίνει καθηγητές, έχουν γίνει φτασμένοι, πώς τη ζητάνε, την παίρνουν και της λένε τα χρόνια πολλά, την ευχαριστούν. Μου λέει αυτό είναι η πληρωμή μου, αυτό είναι, είναι που χαίρομαι, ρε παιδί μου, το έργο μου, που χαίρομαι. Γιατί πιστεύω ότι το να είσαι δάσκαλος δεν είναι πάλι, δεν είναι λειτουργήμα. Δάσκαλος, παπάς και γιατρός είναι λειτουργήμα. Δεν υπάρχουν ώρες, δεν υπάρχουν στιγμές, πάντα πρέπει να είσαι.
είσαι κοντά στα παιδιά. Τα παιδιά σε έχουν ανάγκη περισσότερο και εκτός σχολείου. Δηλαδή για ζητήματα που αφορούν προσωπικά τα ίδια τα παιδιά, τις οικογένειές τους. Στο Περιστέρι υπήρχε ένας καταπληκτικός σταθμός νέων, όπου εκεί μπορούσαμε να πάμε, κάναμε πολλά σεμινάρια σε εκπαιδευτική, για να αναγνωρίζουμε. Α, η επόμενη, δώστε να το συγγνώμη. Ναι. Ναι, ναι. Για πες μας, θέλω να διάθεση. Για να αναγνωρίζουμε λοιπόν μέσα από τη συμπεριφορά των παιδιών τα διάφορα προβλήματα και επιπλέον είχαμε στενή συνεργασία με το χαμόγελο του παιδιού. Πάρα πολύ συχνά είχαμε στείλει και παιδιά από τις περιοχές του σχολείου. Δηλαδή γινόταν πραγματικά οτιδήποτε ήταν δυνατό να γίνει και έξω από τα σχολικά πλαίσια. Γιατί έτσι είναι η κοινή, έτσι είναι η ζωή, η κοινωνία το απαιτεί. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να λέμε δεν πειράζει. Γιατί κάτι που σου χτυπάει την πόρτα δίπλα και στο σπίτι σου. Έτσι. Αυτό, γιατί να το είδαμε, το ζήσαμε κιόλας αυτό. Γιατί θυμάμαι τότε που λέγανε για τους και που λέγαμε θα κλειστούμε, θα κλειστούμε, λέγαμε όμως στην Κίνα και δεν ήρθε και σε εμάς. Και γενικά γίνεται πόλεμος απέναντι, θα έρθει και σε μένα. Γίνεται φωτιά απέναντι, θα έρθει και σε μένα. Οι φωτιές που γίνανε το καλοκαίρι, θα έχουμε εμείς, δεν θα έχουμε τώρα τουλάχιστον, θα φτάσει 15 φεύγα. Εκείνο που μου άρεσε, που καλλιεργήθηκε μέσα από αυτά τα προγράμματα, ήταν η ενσυναίσθηση των παιδιών. Αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και δύσκολο. Δηλαδή έβλεπα ότι με πόση αγάπη περιβάλλανε, ξέρεις ότι τώρα τελευταία έχουμε πολλά προβλήματα από τις μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο. Έτσι, έχουμε πολλά παιδιά από μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό τώρα θα ήθελα να το συζητούσαμε. Αυτό θα ήθελα να κάνω με εκπαιδευτικούς μια τέτοια συζήτηση, ναι. Γιατί νομίζω μπορεί ότι... Μπορεί να οφείλεται σε πολλά πράγματα και δεν είναι του παράδοσης γιατί θα πάρει πολύ. Όμως, ναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μέσα από την συνέστηση και τη στάση των παιδιών απέναντι σε αυτά τα παιδιά, με τα προβλήματα. Εγώ δεν θα τα έλεγα ειδικά παιδιά, θα τα έλεγα ιδιαίτερα παιδιά. Να σου πω κάτι, στην τρίτη δημοτικού, κάτσε τώρα. Σου λέω, ο γιος μου είναι το 96 γεννήθηκε. Στην τρίτη δημοτικού, πόσο ήταν ο γιος μου, 2000 ήταν που πήγαινε τρίτη δημοτικού. Όχι, περίμενε 2006-2000 εκεί. 6 και 12. Ναι, και πότε πάνε τρίτη δημοτικού, όχι 7, 8. 8, ναι, ναι. 2002. Έρχεται η καθηδασκάλα του της τρίτης δημοτικού και μου λέει το παιδί έχει θέμα. Πρέπει να είναι δυσδυλεκτικό. Και φωνάζουμε ειδικούς δασκάλους που μου έδωσε τηλέφωνο, πήρα και τέτοια που έρχονται και παρακολουθούν το παιδί μερικές μέρες μέσα στο σχολείο και τέτοια. Αυτοί οι δικοί δασκάλοι πήραν εμένα τηλέφωνο, πήρανε και τη... μου λένε εμένα το πρόβλημα το έχεις εσύ και η δασκάλα του. Το παιδί είναι μια χαρά. Το πρόβλημα το είχα εγώ, εγώ είμαι δυσλεκτική. Και το καταλάβανε από τα γραφτά μου. Ναι. Και η δασκάλα, δεν ξέρω τι μου πάνε, ναι. Το παιδί λέει είναι μια χαρά. Το παιδί απλά είναι ζωηρό, είναι κινητικό, είναι, έχει αντίλογο. Καλά τις έκανε πολλά αυτή εμείς. Ξέρεις τι της έκανε ο Γιώργος. Είχε ένα λευκό τετράδιο έτσι. Είχε ακούσει τους άλλους που είχαν πει το μάθημα και καθόταν και τσέχανε ότι λέει μάθημα. Και ήταν λευκή η κόλλα. Και πάει αυτή πώς πάει έτσι και του λέει τη λευκή κόλλα διάβαζε. Ναι. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει τι είναι αυτός μου λέει ο ηθοποιός. Μετά μου λέει κάντε τον πολιτικό. Είχε δίκιο. Εγώ το έζησα αυτό το πρόβλημα της δυσλεξίας με την κόρη μου. Η οποία επειδή ακριβώς ήμουν... Σκέφτεται πιο γρήγορα ο δυσλεκτικός. Εγώ ήμουν πιο ευαισθητοποιημένη γιατί ήμουν ήδη στο σχολείο. Το ανακάλυψα όταν ήταν στον πιαγωγείο. Έγραφε καθαρτικά, δηλαδή το έψιλον το έγραφε τρία, έγραφε το όνομά της ανάποδα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όσο πιο παλιά, τα πάντα βρισκόντουσαν στην αρχή. Ναι, δεν το ξέρανε. Ναι. Όμως πήγε σε ένα παράλληλο σχολείο 12 χρόνια. Θέλω να σου πω τώρα ότι αυτή η δασκάλα, άθελά της, γιατί ήταν και νέα κοπέλα, έβγαλε τα μισά σχολεία, τα μισά παιδιά τα έβγαλε, δηλαδή από την αυτή της. Αλλά κοίταξα, οι άλλες μητέρες θυμάμαι τότε μου είχαν πει που μας έβγαλε τα παιδιά άχρηστα να τις κάνουμε μήνυση. Εγώ ήμουν υπέρ με τη δασκάλα, έκανα ακόμα με τη δασκάλα, ήμουν αντίθετα στο σύλλογο γονέων.
γιατί θεώρησα, τους λέω εγώ, παιδιά, δεν το βλέπω αρνητικά όπως το βλέπετε εσείς, ότι πήγε να μου βγάλει άχρηστο το παιδί. Εγώ το βλέπω ότι έσκυψε πάνω στο παιδί, ενδιαφέρθηκε και εμένα μου κάνει, μ' άρεσε αυτό το ότι... Και να, που το παιδί είναι μια χαρά. Καλύτερα δεν είναι να ξέρω τώρα το παιδί μου είναι μια χαρά και ότι εν τέλει εγώ είχα το θέμα. Δηλαδή, που δεν είχα πρόγραμμα, μου πάνε... Ναι, έχει κάποια χαρακτηριστικά. Μετά το ξέρω ότι από τότε έγινα άνθρωπος, από τότε άρχισα να έχω πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Ίσως και εσύ δεν το ξέρεις. Ναι, όχι, δεν το ξέρα. Παλιά λέγαμε κακώς... Μετά πήγα σε εργαστήριο γραφής, πήγα κάνα γραμματική ξανά. Μετά πήγα σε εργαστήριο λογοτεχνίας, έκανα με την κυρία Δελακούρα. Να σου πω ότι άρχισα και είδα ότι το έσκυψα και εγώ πάνω σε αυτό. Άρα γιατί μπορείς. Δηλαδή, θέλω να σου πω και αυτό που κάνουν οι γονείς καμιά φορά που βάζουν μία... ένα κάλυμα στα παιδιά τους και το δάσκαλο το θεωρούν εχθρό, δηλαδή ειδικά στο δημοτικό. Τους δασκάλους τους θεωρούν ότι είναι εχθρός των παιδιών τους, δεν το θεωρούν ότι είναι... Έλα ρε παιδί μου, θα είμαστε μαζί. Ναι. Πάντως τώρα τελευταία και με τα προγράμματα αυτά και τα εξειδικευμένα υπάρχουν δάσκαλοι κυρίως, έτσι, της ειδικής αγωγής που κάνουν παράλληλη στήριξη δίπλα στα παιδιά και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και κάτι θέλω να πω εδώ, αυτό το οποίο πρέπει, πέρα από τα προβλήματα που μπορεί να παρατηρείτε στο λόγο ή στην γραφή, παιδιά αυτά θέλουν μεγάλη, μεγάλη υποστήριξη. Πρέπει, η αγάπη που πρέπει να τη δείχνουμε και το πώς πρέπει να τα εμψυχώνουμε, γιατί πραγματικά είναι ιδιαίτερα με την έννοια ότι το μυαλό τους σκέφτεται πιο γρήγορα από τα άλλα. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ πιο έξυπνα. Ο Αϊνστάιν λέει ήταν δυσλεκτικός. Να διαβάσουμε λοιπόν, και θα μας τα διαβάσει και γαλλικά και ελληνικά. Ευχαριστώ. Ας γυρίσουμε λοιπόν τώρα, αλλά βλέπεις με συνεπέρνει πάντα όταν μιλάω για αυτά. Θα έρθεις να κάνουμε μια εκπομπή για παιδιά. Θα μου φέρεις και το άλλο βιβλίο και τα τραγούδια σου και θα... Πολύ ευχαριστώ και θα κάνουμε και συνεργασία με τα παιδιά που είπες. Χάρηκα που είναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, θα πω το πρώτο βήμα, το οποίο όπως σου είπα, είμαι επηρεασμένη φυσικά, δεν μπορούσα να μην είμαι, από τους γάλλους συγγραφείς και τους ποιητές. Τα χρόνια των σπουδών μου, κάναμε το πρόγραμμα αυτό που δηλαδή η γαλλική φιλολογία παλιά λεγότανε γαλλική φιλολογία, γλώσσα και πολιτισμός. Άρα λοιπόν είχαμε διαβάσει πάρα τα πάντα. Ναι. Ένας λοιπόν από τους συγγραφείς, τον οποίο επάνω έκανα και τότε δεν δίναμε εξετάσεις, απλώς μας εξετάζανε γραπτά και προφορικά. Ήταν ο Μαρσέλ Προύστ. Είναι ένας από τους πολύ δύσκολους συγγραφείς. Πώς να το πω, δύσκολος, δυσκολονόητος. Για να το διαβάσεις, πρέπει να το διαβάσεις πολλές φορές. Επηρεασμένη λοιπόν από τα βιβλία που διάβασα πριν λίγα χρόνια, έγραψα ένα ποίημα που το έχω αφιερώσει στον Μαρσέλ Προύστ. Το πω γαλλικά και μετά ελληνικά. Ωραία. Hommage à Marcel Proust. Des rêves. Des mondes désorbités de mes rêves se dissipent et s'évanouissent au bougeoir des pensées imprimées dans la mémoire. La muflerie intermittente des sensations amorties par l'habitude me fait souffrir sans remède par l'excitation de mes actes inaccoutumés. Les ondes du soleil, en tant que vagues qui s'éloignent, peuvent frémir au fond de mon âme l'ordre des années divergentes, des yeux battus, crevés et émus, qui choquent la raison en sens inverse. Αφιέρωμα στο Μαρσέλ Προύστ. Όνειρα. Οι εκτροχιασμένοι κόσμοι των ονείρων μου σκορπίζονται και σβήνουν στο κυροπήγιο των σκέψεων που αποτυπώνονται στη μνήμη. Ο περιστασιακός κινησμός των αισθήσεων από τη συνήθεια αυλημένων με κάνουν να υποφέρω αβοήθητη από τον ενθουσιασμό πράξεων ασυνήθιστων. Τα κύματα του ύπνου, σαν κύματα που σβήνουν, προκαλούν ρίγος στα μύχια της ψυχής μου, στην αλληλουχία των αλόκοτων χρόνων, των ματιών με μαύρους κύκλους, των αναστατωμένων και ξεριζωμένων που συνταράζουν τη λογική προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δύσκολο το πείμα, όπως δύσκολος και ο Μαρσέλ Προύστ.
ήταν μια έμπνευση της στιγμής, η οποία αποτυπώθηκε στα γαλλικά και μεταφράστηκε στα ελληνικά. Για πάμε σε ένα έτσι πιο ερωτικό. Πάμε σε ένα ερωτικό. Θα διαβάσω ένα ποίημα το οποίο ονομάζεται «Έξοδος» στα ελληνικά και δείχνει το κατά πάνω σε ποιο σημείο βρισκόμουν την ώρα που είχα ερωτευτεί έναν άνθρωπο, ήταν τελείως διαφορετικός από την κουλτούρα και από αυτά που γνώριζα εγώ μέχρι τότε, ήμουν απαγγελμένη. Δεν ήξερα τι να κάνω. Προχωράς σε μια τέτοια κατάσταση, κάνεις πίσω ή το δοκιμάζεις και όπου σου βγάλει. Έτσι έκανα εγώ. Λοιπόν, Exodus. Je vis dans un labyrinthe. Le Minotaure loge dans moi. J'aperçus ses remords, il compte mes larmes. Nous cherchons tous les deux s'évader. Lui, de sa prison, moi, de mon passé. Mais on ne trouve jamais la sortie. Στα ελληνικά λοιπόν είναι, λέγεται έξοδος. Κατοικώ σε έναν λαβύρινθο. Μέσα μου ζει ο Μινόταυρος. Αισθάνομαι τις τύψεις του. Μετρά τα δάκρυά μου. Και οι δύο ψάχνουν με απόδραση. Αυτός από τη φυλακή του, εγώ από το παρελθόν μου. Μάταια. Ωραία. Και τα λέει και όλα. Ναι. Αυτό. Μπορώ να διαβάσω κι άλλο ένα. Εννοείται. Εδώ λιγάκι θα ζητήσω συγγνώμη από τους αγαπητούς άνδρες. Αλλά... Τι ζούδιο είσαι και έχεις τόσο χαμόγελο. Είμαι καρκίνο. Το κατάλαβα, το περίμενα να σου το πω. Άμα μου λέγες τι με πεκάσεις, σου λέγα καρκίνο. Ναι. Τα χαμόγελα αυτά οι καρκίνοι τα έχουν, τα φωτεινά. Πολύ χαρά, λοιπόν. Όχι, είστε οι καρκίνοι φωτεινοί άνθρωποι. Έχετε ωραίο χαμόγελο όλοι και αδερφοί μου και αδερφός μου. Α, έτσι, Και νησιά μου, όλοι καρκίνοι. Ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν μας γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Θέλεις να το πω ελληνικά αυτό, να μην κουράσουμε, να το πούμε γαλλικά. Ναι. Οι άνδρες που αρνούνται να αγαπηθούν, γιατί εμένα συνάντησα στη ζωή μου έναν τέτοιο άντρα που ήταν τόσο διαφορετικός και είχε μία νοοτροπία τόσο απόμακρη. Δηλαδή κρατούσε. Μήπως φοβούνται. Ναι, αυτό προσπαθούσα να καταλάβω γιατί αυτοί οι άνδρες φοβούνται. Έγραψε λοιπόν αυτό το ποίημα που στα ελληνικά είναι πάει ως εξής. Είναι σιωπηλή. Ασκούνε κριτική, αδιαφορούν, επιβάλλονται, πεισματάριδες, ξεροκέφαλοι, παρεξηγημένοι και κατεπιεσμένοι από τις χαρές της ζωής, τα συναισθήματα, τις γυναίκες, εκτός από αυτές που είναι διαθέσιμες. Οποιαδήποτε στιγμή, με οποιοδήποτε τίμημα, χωρίς τύψεις, χωρίς αισθήματα. Είναι οι άνδρες που δεν θέλουν να είναι αποπροσανατολισμένοι, υποτιμημένοι, ασύνδετοι, κακομεταχειρισμένοι, αλλά μας παρουσιάζονται σαν νικητές. Εγώ και είναι αυτή. Πάμε παρακάτω. Σωτήρες. Σε τι, δεν ξέρω, και ούτε μου μοιάζει ακριβώς, αυτό το άτομο ήταν εγώ καιρός. Εγώ καιρό χαρακτήρισες. Και έχω ένα φίλο μου που είναι εγώ καιρός, άρα μας ακούει να... Θα του το βάλει, θα του το διαβάσει. Οι οποίοι βέβαια είναι συμπαθέστατοι, έχουν ένα χαρακτήρα τελείως διαφορετικό από εμάς τους καρκίνους, για να το πάμε και στα ζώα. Γενικά από τώρα εγώ και θα σου πω κάτι, είναι δουλευταράδες. Ναι, είναι άνθρωποι. Δείχνουν ότι τους ενδιαφέρει μόνο η δουλειά και τίποτα άλλο, αλλά σε πληροφορώ, είναι άπιστοι. Είναι άπιστοι. Εμένα μου το είπε αυτό γυναίκα εγώ καιρός και δεν το πίστευα, γιατί τους είχα τους εγώ καιρούς, ότι είναι πιστοί και ότι τους αρέσει η δουλειά και ότι είναι δεύτερο. Και όμως. Ναι. Τον έχουν πρώτο τον έρωτα, αλλά είναι πως είναι αυτό. Δηλαδή, χειρίζονται τα πράγματα, είσαι δικό μου και σε έχω δικό μου και σε κάνω δικό μου. Αν δεν είσαι δικό μου, κατάλαβες. Πώς να σου το πω. Ναι. Είσαι δικό μου ή δεν είσαι. Τελείωσε. Βέβαια, οι άντρες, για να μην το κλείσουν εδώ το πείμα, το άσχημα, είναι και λίγο παρεξηγημένοι. Δηλαδή στην ελληνική κοινωνία και παλαιότερα, τη δικιά μου γενιά οι άνδρες, έχουν μεγαλώσει με το βάρος του ότι πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι προσφέρουν τα πάντα στην οικογένεια. Είναι οι άνδρες. Ντρέπεται ένα εγώ καιρό να πει δεν έχω λεφτά να σε κεράσω. Ναι. Όχι, γενικότερα θα οι άνδρες. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα λιγάκι να πω ότι είναι προσωπική άποψη και τις προσωπικές μου απόψεις καταθέτω εδώ. Φυσικά και δεν είναι όλοι
άντρες έτσι και υπάρχουν και πολύ καλοί, και πολύ ευαίσθητοι και όλων των ειδών. Οι άντρες και οι γυναίκες είμαστε άνθρωποι. Οπότε... Όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια, έτσι. Εννοείται αυτό, αλλά ότι υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται να αγαπηθούν, γιατί ίσως και αυτοί... Ρε παιδί μου, τώρα θα σου πω κάτι που λέμε, ναι, για τον εγώ καιρό. Ναι. Λες στον άλλο να, αφού θες να αγαπηθείς, προσπάθησε να γίνεις λίγο πιο μπλε. Να πλησιάσεις και τον άλλο. Ναι, να πλησιάσεις, να γίνεις, ναι. Να καταλάβεις. Και αντί να γίνει έτσι, γίνεται το τελείως αντίθετο, ναι, και μετά σου γκρινιάζει και σου λέει δεν με καταλαβαίνεις. Mm. Μα αφού σου λέμε γίνει λίγο πιο μπλε και εσύ αντί για λίγο πιο μπλε πας και γίνεσαι κατακόκκινος, γίνεσαι το τελείως αντίθετο. Πώς, δηλαδή, σαν να αυτοκαταστροφική, mm-hmm, σαν να, το, δηλαδή, ενώ ξέρουν τι θα κάνουν για να είναι χαρούμενοι, κάνουν το τελείως αντίθετο. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ τώρα δεν ξέρω ότι εσένα σε ενοχλεί να σου γκρινιάξω. Mm-hmm. Μου λες, Ολυμπία, εμένα, μα μου λες τη λέξη μωρό μου, νευριάζω, mm-hmm, μην μου την πεις. Mm-hmm. Και έρχομαι εγώ και σου λέω, μωρό μου, λες και το καλοπίτιδες. Η ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων και τη δράση τους είναι συνισταμένη πολλών πραγμάτων. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν κάποια μπράβο αυτό. Οι καταστάσεις τις οποίες ζουν, οι καταστάσεις τις οποίες τους βάζουν να αντιμετωπίσουν. Ξέρεις τώρα ένας άνθρωπος από μια ξένη χώρα να έρθει να μείνει στην Ελλάδα, να δουλέψει, να γνωρίσει την ελληνική κοινωνία, να αποκτήσει και μία άλλη ταυτότητα, γιατί αν να ζούμε πολλά χρόνια σε μία χώρα είναι σαν να ζούμε σε δύο χώρες, έτσι. Να σταθεί στα πόδια του, εντάξει, δεν είναι μικρό πράγμα. Έτσι, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Να πω άλλο ένα. Εννοείται. Λοιπόν, τώρα θα σε μεταφέρω λίγο στην παιδική μας ηλικία. Το πείμα αυτό ονομάζεται η κούκλα. Mm. Τώρα θα πάω στην άλλη πλευρά, στα κορίτσια, στις γυναίκες. Εμείς από μικρές, τα παιχνίδια μας, τουλάχιστον παλιά, στη δικιά μου ηλικία, ήταν πολύ έτσι, γύρω από τις κούκλες. Τα κορίτσια είχαν και έχουν ακόμα κάποιες κούκλες. Παρατήρησα λοιπόν ότι αυτό το οποίο μας μαθαίνουν σαν κορίτσια στη παιδική μας ηλικία είναι ότι η κούκλα, η οποία κατ' επέκταση μπορεί να σημαίνει τη μητρότητα, το παιδί που θα αποκτήσει η γυναίκα ή όχι κάποια στιγμή στη ζωή της, χρειάζεται να το φροντίσεις το παιδί, yeah, αυτό. Αντικείμενο που αντιπροσωπεύει όμως άνθρωπο στην πραγματικότητα, χρειάζεται να το χαϊδέψεις, να το πτήσεις, να το φροντίσεις, αλλά πρόσεξε, ποτέ η κούκλα αυτή δεν απαντάει στα χάρια μας, στην προστασία που δίνουμε και στον τρόπο με τον οποίο τους φερόμαστε. Και αυτό το συνηθίζουμε από παιδιά. Δηλαδή οι γυναίκες κάποια στιγμή το έχουν μέσα τους το μητρικό αίσθηκτο που λένε, ή γενικώς το να προσφέρουν και να είναι λίγο παραπάνω δοτικές από. Η ζωή της κάνει να αλλάξουν κάποια στιγμή. Ναι, να σου πω, και μαθαίνουμε να μην παίρνουμε, να μην ζητάμε πίσω. Έστω. Γι' αυτό επανθύνουμε την ανιδιοτελής αγάπη στα παιδιά μας, το, ναι, παιδί μας. Δηλαδή δεν ζητάμε να μας... Έτσι λοιπόν αυτό πάρα πολύ με είχε πάρει σε σκέψη και έγραψε αυτό το πείμα. Που βέβαια εγώ το επέκτηνα στον άλλον άνθρωπο που ήταν μαζί μου τότε. Λοιπόν, το πείμα αυτό λέγεται «Η κούκλα». Με μια εύθραυστη ακαμψία σιωπής, η κούκλα, με το βλέμμα στην άβυσσο, εκμεταλλεύεται τα χάδια και τα φιλιά μου, χωρίς καμία ανταπόδοση. Άδεια από συναισθήματα, αδρανής στο χάος της. Μοιάζει με σένα, πονηρέ καταφερτζή. Τώρα όμως, πρέπει πια να αποφασίσεις. Εδώ τελειώνω λέγοντας ότι εσύ δεν είσαι κούκλα, δεν είσαι άψυχο. Του το είπες τα αλήθεια. Ναι. Ωραία του το είπες. Ωραία του το είπες. Θα συνεχίσεις να είσαι ένα... Αυτό το πείμα... Άψυχο. Μαρία, σου έχω πείμα να πεις στο... Α, ωραίο. Να είσαι ένας άψυχος... Αυτό το πείμα σε ποια σελίδα είναι, να το πω της Μαρία. Σελίδα 31. Θα το στείλω στη Μαρία. Θα αποκτήσεις, θα αποφασίσεις. Και θα της πω στείλτο στον τρελό. Θα αποφασίσεις να αντιδράσεις. Ωραία, στο στείλω να το θέλω να διαβάσω άλλο ένα πείμα. Δεν θα το διαβάσω βέβαια στα γαλλικά, δεν θέλω να κουράζω τους μαγνωτές, γιατί δεν είναι και μια γλώσσα που μου είναι πάρα πολύ γνωστή. Αν ήταν αγγλικά, εντάξει. Εδώ και όμως να σου πω, τα γαλλικά είναι ποιητική γλώσσα, όπως και
και τα Ιταλικά. Μπράβο, ενώ τα αγγλικά με να μου κουράζουν. Γερμανικά, α πούμε, εγώ δεν μπορώ να ακούσω. Τι ισοπλαφό, δεν μπορώ. Όλε οι γλώσσε έχουν. Δηλαδή είναι κάποιε. Πρόσεξε τώρα. Όχι, δεν είναι. Είναι γιατί σε κουράζουν. Mm. Τα ελληνικά λοιπόν, τα οποία έχει αρχίσει τα μαθαίνει, πρέπει να τη βάση του στα σανσκριτικά. Μοιάζουν πάρα πολύ με τα ελληνικά. Έχουν περίπου την ίδια δομή στη γλώσσα. Γι' αυτό μου αρέσει, φαίνεται. Ίσως θα σε βοηθήσει. Βέβαια, έχουν πάρα πολύ δύσκολη γραφή. Α, καλά, ναι, για τα γράμματα. Είναι πολύ ωραία γλώσσα κι αυτή. Και είμαι μέσα σε μια ομάδα, μια λέγεται International Poetry. Μόνο μου φαίνεται ότι από σένα μπήκα και είδα μερικά. Μπορεί να μπήκα από το προφίλ σου. Μπορεί να το έχεις κοινοποιήσει και να μπήκα μέσα και διάβασα μερικά. Οι οποίοι περισσότεροι είναι Ινδοί και είναι στις περιοχές. Α, το έχεις, θα μπω εγώ μέσα τότε να το δω, γιατί πρέπει να μπήκα. Πάρα πολύ ωραία, είναι μεταφρασμένα στα αγγλικά βέβαια. Λοιπόν, θα διαβάσω ένα ποίημα για να αποσαφηνίσω το πρόβλημα που είχα στο να αποδώσω από τα γαλλικά στα ελληνικά με ρήμα. Αυτό που ήθελα να πω. Ήταν ένα από τα ποίηματα που με δυσκόλεψαν. Λοιπόν, λέγεται συμπεράσματα αυτό το ποίημα. Θα ακούσεις δηλαδή ότι προσπαθώ να δώσω μια ρήμα που την έχει και στα γαλλικά, αλλά δεν θα το διαβάσω γαλλικά. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που σαν κουνούπια μας τσιμπούν. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σαν κυφήνες. Εις βάρος άλλων χαίρονται του ήλιου τις ακτίνες. Υπάρχουν κήποι έφοροι που ανθίζουν με αγάπη, μέσα στην καρδιά μιας όασης. Υπάρχουν έρωτες που λιώνουν σαν το χιόνι και βάφουν ανεξίτηλα σαν κόκκινο κρασί. Υπάρχουν άνδρες άγριοι, κενοί, χωρίς καρδιά, μα και γυναίκες, μάγισσες, που φλέγονται σαν κάκτη. Δεν βρίσκω όμως πουθενά τα λόγια που μου έκρυψες και έγραψες στο σκοτάδι. Αυτή είναι απόδοση του γαλλικού ποίηματος και σε κάποια σημεία έχει ρήμα. Φάσεις, ποιήνες, ακτίνες κλπ. Όλο το... Αλλά έχει και μια αλήθεια. Για διάβασε το δεύτερο στίχο λίγο. Υπάρχουν και οι ποιέφοροι που ανθίζουν με αγάπη μέσα στην πριν από αυτό. Σώασης. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σαν κυφήνες, εις βάρος άλλων χαίρονται του ήλιου τις ακτίνες. Σωστά. Ναι, εντάξει, είναι πράγματα τα οποία... Ωραία το θέσες. Ναι. Αυτό είναι για τους βρικόλακες τους ανθρώπους και είναι πολύ ωραίο. Παραβίρ που λέμε, ναι, ναι. Έχω και άλλο χρόνο να πω και άλλο ένα. Αμέ. Ωραία. Να πω το τελευταίο λοιπόν, που λέγεται ένα τελευταίο αντίο. Α, ναι, θέλω να σου πω ότι μια μεγάλη μου αγάπη είναι η θάλασσα. Yeah. Πάρα πολλές φορές... Αλλά και τα χειμώνα που πάνε. Α, μπράβο σου. Όταν βρίσκομαι ακόμα και τώρα σε αδιέξοδο, μία βόλτα στη θάλασσα, οποιοδήποτε καιρό και να έχει. Εγώ βάζω και το κεφάλι μέσα για να φύγει. Την κοιτάζω και αναστοχάζω με το τι έχει συμβεί. Μου έχει δώσει λύσεις σε κάποια θέματα και προβλήματα. Μόνο και το κύμα που ακούω, αυτό τον παφλασμό που κάνει, για μένα είναι σαν να κάνω ψυχοθεραπεία στη θάλασσα. Μα είναι, όχι σαν. Είναι φάρμακο. Ο πατέρας μου δεν αγαπούσε πολύ να μπαίνει μέσα στο νερό, αλλά τρελαινόταν να πηγαίνει στη θάλασσα να κάθεται και να την κοιτάει, να ψαρεύει, να γαλινεύει, να ακούει τον ήχο της. Δεν έχει σημασία να μπεις μέσα. Τώρα, αν είσαι και από τους ανθρώπους σαν και εμένα και κάτσεις και 20 λεπτά μέσα στο νερό, είναι το καλύτερο φάρμακο για πάρα πολλά πράγματα. Είναι για πολλά πράγματα. Ο Σοκράτης έλεγε 20 λεπτά μέσα στο θαλασσινό νερό. Κάνει πάρα πολλά. Ποιος ήταν ο γιατρός, ο Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης, ναι. Κάνει πολύ καλό, λέει. Mm-hmm. 20 λεπτά, 25. Είμαστε τυχεροί που η χώρα μας είναι γεμάτη θάλασσα, νησιά. Κοίταξε να δεις, μέχρι πριν την καραντίνα, πριν κλείσει τον Άγιο Κοσμά, πήγαινα πολύ συχνά και τώρα δεν υπάρχει που να πας, ρε παιδί μου, κοντά να κολυμπήσεις πριν να φτάσεις. Ναι, ναι. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει και θα αλλάξει η κατάσταση. Εγώ πηγαίνω στο κολυμπητήριο, βέβαια. Καλό είναι. Κάνω αυτό. Κάποιες ασκήσεις. Καλά κάνεις. Αυτό είναι καλό. Δίνει μεγάλη ευεξία αυτό. Αλλά θα ακολουθήσω από φέτος το παράδειγμα μιας καλής φίλης, η οποία έχει γυρίσει όλα τα ιαματικά μουτρά. Καλά κάνει. Φέτος είχε πάει στην Μέθενα να πάει. Εγώ πήγα Μέθενα. Στο Λουδράκι έχω σπίτι εκεί και πηγαίνω πολύ συχνά. Έχουμε την Υπάτη, τα μουτρά Ποζάρ. Λέω μερικά
γνωστά, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα σημεία στην Ελλάδα. Και είναι και ζεστά, δηλαδή έχει στη Λαμία εκεί, εκεί είναι καυτά, καυτά τα νερά. Να πας, εγώ πήγα Φεβρουάριο μήνα, βράδυ. Να το βάλω στο πρόγραμμα αυτό, να το κάνω ποιος, δηλαδή δεν έχω πάει ποτέ, αλλά να το κάνω. Κάντα, αν έχεις και παρέα, είναι αυτό. Λοιπόν, τελευταίο πείμα στο βιβλίο, ένα τελευταίο αντίο. Δες το πλοίο που μακραίνει και από το λιμάνι φεύγει, μια καρδιά που υπομένει, δάκρυα χύνει, κλειμένη, μες στις σκέψεις βουτυγμένη και από τα κύματα πνιγμένη. Μα η γεύση μένει ίδια, σαν το φάρμακο πικρή. Φεύγεις πάντα τη στιγμή που ο ήλιος ανατέλει και ποτέ δεν προλαβαίνω να κρυφτώ στην προσπάθεια. Να ρωτήσω, θα κάνεις κάποια παρουσίαση, είχες κάνει παρουσίαση, αλλά νομίζω είχαμε πει ότι δεν έχω κάνει ακόμα. Δεν έχεις κάνει. Η παρουσίαση θα γίνει στις 16, τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Την επόμενη Δευτέρα. Ωραία, μετά τις εκλογές τις Δεύτερες, 16 Οκτωβρίου, για πες. Στις 7.30 στο βιβλίο Καφέ Ζάτοπεκ, στην Καλυθέα. Α, εδώ κοντά μας. Παναγή Τσαρδάρη 109. Αν μου στείλεις να έρθω Δευτέρα, απόγευμα. Είναι 5 λεπτά με τα πόδια από το σταθμό της Καλυθέας. Πάρα πολύ κοντά, που βολεύει και κόσμο να έρθει και με άλλα μέσα. Περίμενε, δηλαδή, πού είναι, από, στη Γράμμο. Όπως ανεβαίνουμε τη Δαβάκη, απέναντι μας είναι ο σταθμός. Έτσι δεν είναι, τελειώνει η Δαβάκη στο σταθμό της. Ναι, δηλαδή, ναι. Πριν φτάσουμε υπάρχει ένα φανάρι που δεξιά ανεβαίνει ο νόμος για να πάει στον Ταύρο. Ναι. Πριν λοιπόν είναι κάτι σαν μια γέφυρα. Εκεί αριστερά ένας πεζόδρομος είναι το δεύτερο μαγαζί. Στον πεζόδρομο λες τώρα, εκεί που είναι και ένα ταβερνάκι. Μπράβο, δίπλα, ακριβώς. Εκεί. Δίπλα. Ωραία, θα έρθω, είναι κοντά, είναι ωραία, θα έρθω. Ναι, είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Ξέρω και έχει και ωραίο ταβερνάκι δίπλα. Περιποιημένος, είναι, γίνονται πάρα πολλές παρουσιάσεις και το σκέφτηκε γιατί οι φίλοι. Δεν ξέρω ότι γίνονται και παρουσιάσεις. Περνάω από εκεί, γιατί και η δουλειά μου είναι λίγο πιο κάτω. Και επίσης αυτό που θέλω να πω το καινούριο είναι ότι δεν θα είναι μόνο ποιητική, αλλά μουσικοποιητική. Έχω καλεσμένους δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες, τον μαέστρο Κωνσταντίνο Μιλίση, ο οποίος θα δέσει την πίση και τις απαγγελίες με πιάνο, γιατί έχει πιάνο χώρος. Α, ωραία. Και την εξαιρετική τραγουδίστρια Σεσίλια Αζιλιάν, η οποία θα μας τραγουδίσει. Νομίζω ότι κάπου την ξέρω εγώ τη Σεσίλια, την έχω ξανακούσει. Πολύ. Πάντως θα μας τραγουδίσει γαλλικά τραγούδια στο ενδιάμεσο, ενώ θα γίνουν διαπαιδεύσεις. Α, τα παιδιά θα έρχονται και εδώ, ναι. Ναι. Είμαι πολύ ευχαρίστος και όλο αυτό πιστεύω θα είναι μια ξέχαστη βραδιά. Έχουμε φροντίσει με πολύ αγάπη όλοι μας, από τη συντονίστρια και τα άτομα στο πάνελ, μέχρι και το χώρο, τον υπεύθυνο του χώρου, να γίνει κάτι αξέχαστο. Θα διαρκέσει περίπου μια ώρα, δεν θα κουράσουμε, γιατί τα πλήματά μας θα είναι διάμεσα στα τραγούδια. Θα υπάρχει φυσικά και διάδραση, θα μπορεί κάποιος από το κοινό να ρωτήσει ό,τι θέλει. Και έχω την επίθεση ότι θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Έτσι έγινε και οι δύο πρώτες παρουσιάσεις του άλλου μου βιβλίου, πάντα μουσικοποιητικές, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ τη μουσική, ασχολούμαι και με τη μουσική, τραγουδώ σε κάποιες παροδίες τώρα τελευταία, τραγουδώ και μόνη μου σε εκδηλώσεις. Και όλα αυτά νομίζω ότι δεν είναι. Η τέχνη έχει πάρα πολλές φάσεις. Εννοείται, τώρα η ποιήση είναι τραγούδι. Θες να μας πεις τις εκδόσεις, το εξώφυλλο. Δεν πρέπει να παραλείψω να πω ότι το εξώφυλλο είναι αυτός ο καταπληκτικός πίνακας της αγαπημένης μου φίλης Κατερίνας Βόσου, η οποία μου το χάρισε. Αυτό εκκοσμεί το κομμάτιό μου πλέον και θα το έχω την ημέρα της παρουσίασης πάνω σε ένα καβαλέτο. Είναι ένας εξαιρετικός πίνακας, μου θυμίζει πάρα πολύ την ποιητική μου συλλογή. Είναι μια γυναίκα η οποία κοιτάζει με κλειστά τα μάτια μπροστά, αλλά στο μυαλό της πίσω υπάρχουν όλα αυτά που έζησε για να μιλήσει. Οι εκδόσεις, ο εκδοτικός οίκος είναι οι εκδόσεις Παρέμβαση. Η εκδότη είναι η κυρία Δήμητρα Καραγιάννη, στην Κοζάνη, οι οποίοι περιποίηκαν πάρα πολύ το βιβλίο, γιατί πέρα από την εικόνα που τους έδειξε, έκαναν πολύ ωραία γραφικά και μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραία η απόδοση, το σαλόνι. Στην Κοζάνη, ένα εκδοτικό οίκος. Ο εκδοτικός οίκος είναι στην Κοζάνη και η δεύτερη παρουσίαση θα γίνει εκεί.
Είσαι από εκεί. Όχι, καμία σχέση. Απλώς έτυχε να βρω καλή συνεργασία με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Θα μου πεις μετά, γιατί ενδιαφέρομαι για κάποια πείματα της Ανιψιάς μου. Πολύ ευχαρίστως. Και έτσι, μέσω της κυρίας Καραγιάννη, που είχε γράψει και ένα καταπληκτικό εισαγωγικό σημείωμα για μένα στην αρχή, και μία φίλη μου αγαπημένη συγγραφέα Μαρία Βέρου, η οποία έχει μεταφράσει και ένα από τα πείματά μου και εκείνη καθηγήτρια λοιπόν. Πιστεύω ότι... Να σου πω κάτι, και η κυρία Έλενα, γαλλική φιλολογία ήταν. Αλήθεια. Κυρία Σοφιανού. Έλενα Σοφιανού. Άρα λοιπόν, θα πλαισιώνουμε από αγαπημένους ανθρώπους, φίλους, παλαιούς συναντεύουν, γιατί θα έρθουν και συναδελφοί μου, και θεωρώ ότι πλέον δύο αυτές οι ποιητικές μου συνέχειες θα με κάνουν να σταματήσω να γράφω ερωτική ποιήση, γιατί ετοιμάζω και μία τρίτη, η οποία θα είναι κοινωνικά τα ποιήματα αυτά. Τα αναφέρονται σε αυτά πιο προβληματισμένα και πιο... Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, είστε προσκεκλημένοι μας, 16 Οκτωβρίου, στο Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, στις 7.30 το απόγευμα, στο καφέ. Στο βιβλιοκαφέ Ζάτοπε. Ζάτοπε, βιβλιοκαφέ, είναι στη Δαβάκη, λίγο πριν φτάσουμε στο σταθμό της Καλλιθέας, όπως κατεβαίνουμε, είναι στο αριστερό μας χέρι, στον πεζόδρομο. Πρώτο, δεύτερο μαγαζί, είναι πολύ ωραία εκεί πέρα, είναι δηλαδή το ποτάμι του Μοσχάτου είναι αυτό. Φελώς. Το ποτάμι του Μοσχάτου. Λοιπόν, θα είναι μουσικοποιητική βραδιά. Μουσικοποιητική βραδιά, νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραία. Ένα απογευματάκι, να πιούμε ένα ποτάκι, να ακούσουμε την ποιησή μας και να ακούσουμε και τη μουσική μας. Εγώ θέλω βέβαια με τη σειρά μου να σας προσκαλέσω αύριο στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου, είναι και υποψήφιος με το ποιότητα ζωής, ο κύριος Νικήτας Γκανάς, είναι καθηγητής και θα κάνει παρουσίαση το βιβλίο του «Δημοκρατία στην Ελβετία, θεσμική και οικονομική ερμηνεία». Όχι, έτσι το γράφει, «Δημοκρατία στην Ελβετία». Στην Ελβετία, θεσμική και οικονομική ερμηνεία είναι το βιβλίο. Είναι 5 Οκτωβρίου και είναι αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης, στο 2 Μαΐου, στο δεύτερον όροφο. Ομιλητές είναι ο κύριος Βλάμος Σπύρος, πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, με την Ταρέν Γκρίς, ομότιμος καθηγητής πολιτικής, οικονομίας και επιχειρηματικότητας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κυριαζής Νικόλαος, συγγραφέας, ομότιμος καθηγητής οικονομικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αναγνωστόπουλος Λουκάς, συγγραφέας, στέλεχος Ταμείου Ανάκαψης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Κοντογιωργάκης Ασημάκης, ελεκτής δημοσίου τομέα, προϊστάμενος στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο κύριος Γιώργος Κουταλάκης, υποψήφιος δήμαρχος Νέας Σμύρνης, συντονίζουν η Ολυμπία Χαλκίδου και ο Βαγγέλης Βαλαβάνης, παρουσίαση, συντονισμό και παρουσίαση εγώ με τον Βαλαβάνη. Τιμή μας και χαρά μας να έρθετε. Την ώρα τι λέει. Ναι. Λέει την ώρα. Εκεί, 6-7. Εσύ δεν λέει την ώρα. Οκ, θα το δούμε, θα το ρωτήσουμε. Η αίθουσα συμβουλίου είναι το νέο. Πάνω από τα Goodies, εδώ. Α, εδώ. Εδώ στο Δημαρχείο του Κ. Όχι, καλέ. Όχι, όχι. Εδώ στα Goodies, πάνω από τα Goodies, στο δεύτερο όροφο. Άνοιξε να κάνεις αύριο το απόγευμα, γιατί είναι και ωραίος κόσμος που είναι εκεί. Και για το θυμίσουμε και τον κύριο Γκανά, ο οποίος τυχαίνει να έχει το επίθετο, μπορεί να είναι και συγκινήσει ενός άλλου μεγάλου Έλληνα. Είναι καθηγητής σε δημοτικό, είναι... Όχι, πρέπει, όχι, αυτός πρέπει να είναι πιο παλιός. Αλλά μπορεί να είναι ναι. Ένα καλό παιδί. Είναι. Να πω και εγώ τους συντελεστές. Ναι, αμέσως. Αυτό, ναι, αυτό, ναι, λοιπόν, πες το. Στην παρουσία στη δικιά μου. Εσύ τι ώρα είναι. Είναι καλά. Όχι, εννοώ αυτό δεν παίρνει την ώρα. Ναι, πρέπει να το βρεις όμως γιατί, και να το ξανανεβάσεις. Γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος την ώρα. Πρέπει. Εντάξει, καμιά φορά συμβαίνει αυτό. Έχει παραδρομή, δεν το.
Μωρέ, ξέρεις τι γίνεται, είναι και υποψήφιο και τα, ναι. Τι να πρωτοκάνεις τώρα. Ναι. Τρέχεις για όλα μαζί, κατάλαβες. Σωστά. Και το παλικάρι ξέχασε να βάλει εντάξει, την... Θα το ξαναδοκιμάσετε, ή να το βάλετε από πάνω. Αυτό ψάχνω τώρα, να μπω μέσα στο προφίλ του, μήπως εκείνος το έχει από πάνω. Ναι, μπορεί, μπορεί, εκείνος μπορεί να έχει. Λοιπόν, στην παρουσίαση τη δικιά μου, το συντονισμό θα έχει η Αμαριλής Ξενάκη. Θες να μου δώσει λίγο τα γυαλιά σου, γιατί δεν βλέπω εγώ τώρα να μην... Να δω. Η οποία είναι φίλη μου και η οποία είναι καλλιτεχνική μάνατζερ σε συγκροτήματα και τραγουδιστές. Ναι. Στα γαλλικά θα μιλήσει, θα κάνει μια κριτική για τον. Α, πιστεύω. Ώρα 7. Α, το έχει εδώ. Το έχει, εγώ δεν το έδω γιατί δεν φοράγα γυαλιά. Ώρα 7. Ωραία. Λοιπόν, ξαναλέω πάλι. Το συντονισμό αυτό το έχει. Αυτό το έχει η Αμαριλής Ξενάκη. Είναι καλλιτεχνική μάνατζερ και αναλαμβάνει ηθοποιούς, τραγουδιστές, συγκροτήματα. Και έχει ένα φίλο μου και θα αναλάβει και το συντονισμό της παρουσίασης. Στο πάνελ θα έχουμε μια άλλη φίλη μου, τη Σανδρίνο Σκιάν, η οποία είναι καλύτερα, η οποία θα διαβάσει και τα περισσότερα γαλλικά βήματα. Είναι η διοκτήτρια ενός καταπληκτικού σχολείου που λέγεται το Ική Παρί, στην Άνω Λιβάδα, και διδάσκει καθηγητές γαλλικών και καθηγήτρες γαλλικών στο πώς θα πρέπει να διδάσκονται τα γαλλικά σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πώς είναι καταπληκτικός. Ένα μικρό Παρίσι μέσα σε ένα μικρό χώρο. Τι ωραίοι άνθρωποι, μπράβο, ναι. Από τα ελληνικά, στην ελληνική απόδοση των κλιμάτων, αλλά και γαλλικά, η αγαπημένη μου φίλη και συνάδελφος, Αναστασία Θαμποπούλου, ήμασταν συγκριτήτρες και γνωριζόμαστε πάνω από 20-25 χρόνια. Θα είναι εκείνη που θα κάνει την κριτική στα ελληνικά και θα διαβάσει και εκείνα τα ελληνικά και γαλλικά. Και επίσης, στο πάνελ θα βρίσκεται και θα αποδώσει στα ελληνικά ποιήματα ο Αντώνης Θανασέλης. Είναι ποιητής, στιχουργός, είναι συγγραφέας και είναι ο εκδότης της φιλολογικής πρωτοχρονιάς. Είναι ένα έντυπο το οποίο βγαίνει από τον 19ο αιώνα και το οποίο έχει αναλάβει ο Αντώνης και το συνεχίζει με πολύ ωραίες εκδόσεις και μου έκανε την τιμή όταν του ζήτησα να παρευρεθεί να διαβάσει τα κάποια ποιήματα όπως τα ελληνικά. Τώρα, το μουσικό μέρος θα μας γεμίσει με καταπληκτικές μουσικές, πες πάρα πολύ ωραία πιάνο, ο μαέστρος Κωνσταντίνος Δημήσης, ο οποίος έχει κάνει και την ενορχήστρωση συνδεδικών κομματιών που θα ακούσουμε, δηλαδή έχει ενορχιστρώσει όλα τα πιο γνωστά κομμάτια. Νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ ωραία βραδιά με πολύ ωραίους ανθρώπους. Ναι, ναι. Ήμουνα στην πρόβα και ενθουσιάστηκα. Νομίζω ότι θα γνωρίσω ωραίους ανθρώπους. Και είναι η κόρη της Σαμρίν, η Σεσίλια, η οποία είναι τραγουδίστρια και η οποία θα αποδώσει στα γαλλικά αυτά τα γνωστά της Λόρα Φαμπιάν, το Μαλάντ, το Ζουτέρν και το Τζοντασέν θα μας πει δηλαδή, το Σιτζούλια Ξίστεπα. Οπότε η βραδιά θα κυλήσει έτσι. Τι ωραία, εμένα μου αρέσει τα γαλλικά εντωμεταξύ. Νομίζω ότι η γαλλική γλώσσα έτσι την έχω συνδυάσει με τον έρωτα και τα ιταλικά. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Αυτές τις δύο γλώσσες τις έχω ερωτικές. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως και με την τραγουδίστρια αυτή την. Ανά ήρθαν οι άλλοι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς συνεχίζουμε. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να υποδεχτούμε τους καινούργιους μας καλεσμένους. Πάρα πολύ που ήρθατε. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ στο επανειδή. Εγώ νομίζω ότι το 24 τον Ιανουάριο θα έρθεις να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.